Κοιτάξτε, προφανώς είναι πάρα πολλές οι πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Ευθύνες μιας εγκληματικής πολιτικής. Όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, διαχρονικά. Και πραγματικά μόνο οργή και θυμό προκαλούν οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Ότι φωτιές είχαμε, θα συνεχίσουμε να έχουμε, ότι τάχατες δόθηκαν φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για πυροπροστασία, ότι εξασφαλίστηκαν τα περισσότερα μέσα από ποτέ. Παρόλα αυτά όμως, το βασικό αφήγημα είναι τρεχάτε να σωθείτε. Πολύ σπουδαία κατάκτηση. Και φυσικά όλα εξαντλούνται στο 112. Μα πραγματικά είναι ντροπή. Ντροπή. Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης. Και οι παραιτήσεις υπουργών, όπως του κυρίου Μηταράκη, για λόγους εντυπώσεων, προφανώς και δεν μπορούν να ξεπλύνουν τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης συνολικά. Για τα θύματα των πυρκαγιών, για τις καταστροφές σε λαϊκές περιουσίες, στο φυσικό περιβάλλον και πάνω απ' όλα για την έλλειψη για μία ακόμη φορά του αντιπυρικού σχεδιασμού με επίκεντρο πάντα την πρόληψη. Ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Εμείς λέμε όχι. Δηλαδή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τέτοια έκταση καταστροφή. Και δικαιολογία για την καταστροφή μπορεί να μην είναι, αλλά ότι είχαμε ακραίες θερμοκρασίες και καύσωνα είχαμε. Ακούστε με να σας πω. Αν όχι στην ολότητά του, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να είχε αποτραπεί η βιβλικότητα της καταστροφής. Δηλαδή, αν πούμε ότι φταίνε τώρα τα καιρικά φαινόμενα, αποκλειστικά τα καιρικά φαινόμενα και τελειώσαμε, τότε διαψεύδεται ο κύριος Κικίλιας, που λέει ότι στις περισσότερες από τις 667 πυρκαγιές, αν δεν κάνω λάθος, οι περισσότερες από αυτές ήταν από ανθρώπινο χέρι. Δεν μας είπε όμως τι ανθρώπινο χέρι ήταν αυτό. Εμείς το λέμε καθαρά ότι η πηγή του εγκλήματος είναι η πολιτική που κριτήριό της έχει την εμπορευματοποίηση των πάντων. Την εκμετάλλευση των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, με μοναδικό στόχο τις κερδοφόρες business. Δηλαδή, κάνουμε συνεχής επίκληση στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τις μεγάλες ελλείψεις στα κενά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στη δασική υπηρεσία. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την απουσία μέτρων πρόληψης, για τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό πρόληψης και κατάσβεσης. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για το χωροταξικό σχεδιασμό που διαμορφώνει επικίνδυνες μεικτές ζώνες δασικών, οικιστικών, αγροτικών και βιομηχανικών περιοχών. Προσέξτε τώρα να δείτε. Και κλείνω με αυτό. Εδώ πέρασε πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, η οποία προβλέπει ότι αυτή την περίοδο που καίγεται η χώρα πάκρις άκρη, οδηγεί των πυροσβεστικών οχημάτων μετατρέπονται σε διασώστες στα στενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μέχρι και το ξεσπίτωμα της μονογονικής οικογένειας που έγινε χθες, εστήλανε πυροσβεστικά οχήματα. Δηλαδή, και εγώ ήταν όλη η χώρα και αυτοί στέλνανε πυροσβεστικά οχήματα στον πληστηριασμό της μονογονικής οικογένειας. Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα είναι εγκληματικότατες οι ευθύνες. Εγκληματικότατες οι ευθύνες. Κύριε Μαραβελίδη, να πω κάτι. Παρακαλώ. Γιατί αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σε μένα. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Αυτό το μότο ότι δεν είναι η ώρα τώρα σε αυτές τις συνθήκες να κοντραριστούμε κτλ. Επί της ουσίας μίλησα. Επί της ουσίας εγώ. Όπως βλέπω τα πράγματα. Δεν έριξα την μπάλα στην κερκίδα. Επί της ουσίας τοποθετήθηκα και εγώ εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και λέω ότι από τον εντοπισμό των αδιαφυσβήτητων αλλαγών στο κλίμα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία ζούμε, έως το σημείο να χρησιμοποιείται η κλιματική αλλαγή από την κυβέρνηση, από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, δεν είστε μόνο εσείς, για να δικαιολογούν την εγκληματική διαχείριση του φαινομένου σε βάρος της ανθρώπινης ζωής, με συγχωρείτε, υπάρχει αβυσαλαίο άλμα. Και δεν ζούμε στην προϊστορία, δεν είμαστε σε μια περίοδο που οι άνθρωποι ζούσαν στις καλύβες. Και τι θα γίνει εάν η κλιματική αλλαγή κάνει πιο εμφανή την παρουσία της με εντονότερα και συχνότερα καιρικά φαινόμενα. Εγώ έθεσα ορισμένα ζητήματα. Υπάρχουν κενά στην πυροσβεστική και δασική υπηρεσία. Γιατί δεν καλύπτονται.
Γιατί υπάρχει αυτό το άθλιο καθεστώς των μονίμων, των πενταετών, των συμβασιών. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε, κύριε Γιατί κύριε. Επιλέγεται την καταστολή και όχι την πρόληψη. Μα γιατί δεν είπα ότι υπάρχει, πρέπει... Γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός ότι πρέπει να αναδιακροθεί ο σχεδιασμός. Το είπα. Μα τι θα πει, για ότι πρέπει να αναδιακροθεί. Και έφερα όμως παράδειγμα θετικό τη Θεσσαλονίκη. Για να αναδιαρθρωθεί όμως θέλει και περισσότερα λεφτά, θέλει και περισσότερο προσωπικό. Για πρώτη φορά δόθηκαν 150 εκατομμύρια με το αντινέρο, κύριε Συντριχάκη. Με το αντινέρο δόθηκαν 150 εκατομμύρια. Ένα λεπτό, μετά αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά δευτερολογείται. Να ολοκληρώσει ο κύριος Συντριχάκης και με αυτό θα κλείσουμε. Επιστημονικό σχεδιασμό. Ναι, αλλά πρέπει να δευτερολογείται κι εγώ. Επιστημονικό σχεδιασμό που το κριτήριο δεν θα είναι. Το πώς θα επενδυθούν τα δάση, τα βουνά και τα λοιπά, αλλά το πώς θα προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Και το λέω αυτό γιατί ο άνθρωπος σήμερα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και την τεχνολογία που διαθέτει μπορεί πραγματικά να δαμάσει σε μεγάλο βαθμό τη φύση. Όχι να την καταστρέψει, μάλιστα, αλλά να την αξιοποιήσει και να την κάνει σύμμαχο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για κύριε την ανάπτυξη και την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν βάζει το ΚΚΕ την ουσία του ζητήματος, κάτι που αποφεύγουν τα άλλα κόμματα ακριβώς γιατί το κριτήριό τους είναι άλλο. Ωραία, δυστυχώς δεν μπορούμε να το αναλύσουμε περαιτέρω, κύριε Συντριχάκη.